Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Ένα ακόμα άγριο περιστατικό ανάμεσα σε ανήλικους σημειώθηκε μέσα σε σχολείο. Αυτή τη φορά σε γυμνάσιο της Μεσίνης, όπου ένας μαθητής κατέληξε στο νοσοκομείο έπειτα από μαχαιριά που δέχθηκε από συμμαθητή του. Οι δύο 14χρονοι για άγνωστη αιτία ήρθαν στα χέρια κατά τη διάρκεια διαλύματος, με τον ένα να βγάζει σουγιά και να τραυματίζει τον άλλον στο μυρό. Το σύμπαν έρχεται να ενισχύσει τον προβληματισμό που υπάρχει για τα φαινόμενα βίας και εκφοβισμού με πρωταγωνιστές ανήλικους, τα οποία συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Ένα ακόμα επεισόδιο που σοκάρει. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μέσα σε σχολείο, με θύματα και θύτες, ανήλικους μαθητές. Αυτή τη φορά όλα συνέβησαν στο πρώτο γυμνάσιο Μεσίνης, όταν ένας 14χρονος, για άγνωστη αιτία, τράβηξε σουγιά και τραυμάτισε μέσα στο προάβλιο ένα συμμαθητή του. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι ξεκίνησε από έναν μικροτσακωμό σε διάσταση χιουμοριστική κάπως, αλλά αυτά ξεφεύγουν πάρα πολύ εύκολα, γιατί δεν ξέρω πια αυτό που συμβαίνει γενικά με τις κοινωνικές αλλαγές και τη ραγδαία εξέλιξη αυτών των πραγμάτων. Πραγματικά μας αφήνει άφωνους για το πώς μπορεί ένας απλός τσακωμός να φτάσει σε τέτοια βία. Και οι δύο είναι μαθητές της τρίτης τάξης του γυμνασίου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δυο τους διαπληκτίστηκαν σε διάλειμμα, με αποτέλεσμα ο ένας να βγάλει τον αναδιπλούμενο σουγιά και με την κοφτερή του λεπίδα να τραυματίσει στο δεξί μυρό τον άλλο. Το παιδί τραυματίστηκε ελαφρά, όμως χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καλαμάτας για να του γίνουν κάποια αράματα. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Δεν περιμέναμε κι εμείς να μας συμβεί κάτι τέτοιο. Είμαστε μάρτυρες ενός γεγονότος το οποίο πιστεύω έχει συγκλονίσει όλους τους γονείς. Τα παιδιά έχουν τρομοκρατηθεί. Απλά είμαστε μάρτυρες ξανά για άλλη μια φορά μιας κλιμάκωσης βίας που βλέπουμε παντού στην τηλεόραση, στα κανάλια και πλέον έχει φτάσει και στους ανήλικους. Ο 14χρονος μαθητής και οι γονείς του, αφού συνελήφθησαν από τις αρχές, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα προκειμένου να καθοριστεί τακτική δικάσιμος. Η 32χρονη μητέρα και ο 37χρονος πατέρας οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου, ενώ ο 14χρονος για επικίνδυνη σωματική βλάβη καθώς και για παραβίαση του νόμου περί όπλων. Εμείς σαν σύλλογος και σαν γονείς προσπαθούμε σε συνεργασία πάντα με τους δασκάλους να βλέπουμε τι προβλήματα υπάρχουν, αλλά δυστυχώς αυτό δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Εγώ έχω δύο παιδιά εκεί και ο ένας ειδικά που ήταν εκεί σχεδόν παρόν έφυγε τρομοκρατημένος, έλεγε δεν θέλω να ξαναπάω στο σχολείο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή και εμείς αγωνείς βλέπουμε πράγματα για πρώτη φορά, θέλω να με ακούσουν οι γονείς, να πέσουν κοντά στα παιδιά, να επικοινωνήσουν. Το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε παιχνίδι του ΟΠΑΠ στην Ηλία δόθηκε σε ένα και μόνο τυχερό δελτίο στην πόλη της Αμαλιάδας. Ένας υπερτυχερός καταφέρει στο Τζόκερ με ένα μόνο δελτίο των 3 ευρώ να κερδίσει αστρονομικό ποσό των 7,1 εκατομμυρίων ευρώ. Ο μεγάλος νικητής αποτελεί το βασικό θέμα συζήτηση σε ολόκληρη τη χώρα, με τους πελάτες να ρωτούν επιμόνως ποιος ή ποια είναι. Και στο πρατήριο του ΟΠΑΠ που παίχτηκε η διοκτησία της κυρίας Παναγιώτος Λουρίδα. Ποδαρικό με κέρδη πολλών εκατομμύριων ευρώ έκανε ο Δεκέμβριος στην Ηλία για τον υπερτυχερό του Τζόκερ που κέρδισε το ηλικιώδες ποσό των 7,1 εκατομμυρίων ευρώ της τελευταίας κλήρωσης, το οποίο προέκυψε έπειτα από απανωτά jackpot. Όλη η Αμαλιάδα ψάχνει να βρει το πρόσωπο που μέσα σε λίγα λεπτά έγινε εκατομμυριούχος. Δεν έχει ξανασυμβεί. Ο τυχερός με μόλις 3 ευρώ κέρδισε 7 εκατομμύρια. Εύχομαι να έχει υγεία και να χαρεί τα λεφτά του. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το πρακτορείο. Είναι η δεύτερη φορά που δίνει ένα πολύ μεγάλο ποσό το συγκεκριμένο μαγαζί. 5.800 είναι τα καθαρά χρήματα που θα μπουν στο λογαριασμό του. Πληροφορίες στέλνουν τον μεγάλο νικητή, τη μεγάλη νικήτρια του υπερτυχερού δελτίου, να κέρδισε ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν δοθεί ποτέ στον ομό, με ένα απλό δελτίο των 3 ευρώ. Στο πανηγυρικό κλίμα και το κατάστημα στο οποίο παίχτηκαν οι τυχεροί 5-1 αριθμοί, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ένα κοινό στοιχείο με το προηγούμενο Τζόκερ που είχε πέσει στην Αμαλιάδα, πάλι μοναδικό 5-1, που είχε πάρει 1.850, είναι το γεγονός ότι το Τζόκερ βγήκε πάλι το 15 όπως τότε. Φυσικά ο τυχερός κρατάει προς το παρόν την ανωνυμία του, φυσιολογικό είναι. Βέβαια το κατάστημα για ακόμα μία φορά αποδείχθηκε ιδιαίτερα γούρικο, αφού και στο παρελθόν έχει δώσει μεγάλα ποσά σε τυχερούς των παιχνιδιών το ΠΑΠ. Στα 40 χρόνια της ιστορίας του είχε να δείξει εκατοντάδες νικητές, με πιο πρόσφατη επιτυχία την γυναίκα που κατάφερε και έξισε ένα σκράτς δελτίο με το ποσό των 200.000 ευρώ
πριν από περίπου ένα χρόνο. Ένα ποσό στο πάμε στοίχημα της τάξης των 826.000 πριν από 10 χρόνια. Έχει πέσει σε προπό, σε στοίχημα και σε σκράτς. Στην Ελλάδα το 2023 τελικά δεν είναι και τόσο αυτονόητο για όλους το να πηγαίνουν σχολείο και να κάνουν τη ζωή που τους αρμόζει. Όπως για παράδειγμα ένας 9χρονος μαθητής από την Νέα Μανολάδα που ένας δρόμος γεμάτος λάσπες και λακκούβες του στερεί τη μάθηση. Ο μικρός άγγελος δεν μπορεί να πάει στο σχολείο του αφού είναι αδύνατο να περάσει το δρόμο που ειδικά τις μέρες που βρέχει η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη. Θα μας διώξει από το σπίτι μας ο κύριος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί, βλέπετε, εσείς μπορεί να περάσει. Πώς θα πάει με τη λάσπη το παιδί να πάει στο σχολείο? Ούτε με τα πόδια δεν μπορείς να περάσεις, το βλέπετε. Μακριά από το σχολείο του μένει εδώ και 20 ημέρες περίπου ένας 9χρονος μαθητής από τη Νέα Μανολάδα, καθώς το ταξί που πρέπει να το παραλαμβάνει καθημερινά αδυνατεί να διέλθει την αγροτική οδό στον οικισμό Αρβανιτέικα που οδηγεί στο σπίτι του εξαιτίας ζημιών που έχουν δημιουργηθεί σε σημείο του δρόμου από έργο που προηγήθηκε. Τον σκάψανε με την τσάπα να περάσουν υπόγειο αγωγό και το παρατήσαν έτσι. Mm-hmm. Ξεχαλικώθηκε ο δρόμος γιατί ήταν χαλικωμένος και έχει βγει γλίνα πάνω. Και η γεωταχή δεν περνάει. Σύμφωνα με την έρευνα της ΣΟΡΤ και της δημοσιογράφου πηγής Γιακουμέλου που βρέθηκε επί τόπου, η αγροτική οδός που οδηγεί στο σπίτι του παιδιού καθώς και σε παρακείμενες καλλιέργειες και χωράφια είναι δύσβατη με αποτέλεσμα το γιωταχή του επαγγελματία αυτοκινητιστή που καθημερινά πρέπει να παραλαμβάνει τον 9χρονο μαθητή να μην διέρχεται από τις τεράστιες λακκούβες και τις λάσπες που έχουν δημιουργηθεί με το πρόβλημα να γίνεται εντονότερο ειδικά κατά τις ημέρες που βρέχει. Τώρα αυτός ήρθε, χάλασε τον δρόμο εδώ πέρα για να περάσει τον αγωγό το δικό του. Κορόιδεψε με λίγα λόγια να το πω έτσι, είπε ότι θα περάσει τον αγωγό κοντά στο φράγμα, στη ράχη του φράγματος και έσκαψε όλο το σπίτι όταν λείπαμε εμείς από το σπίτι. Και πάει και λέει και στον κόσμο και όλος όποιος έρχεται εδώ από το φράγμα, λέει ότι δεν μένουμε κανείς στο σπίτι μας. Το γεγονός ότι ο μαθητής απουσιάζει το τελευταίο μήνα από τις σχολικές του δραστηριότητες επιβεβαιώνει και ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Νέας Μανολάδας, ο οποίος αναζήτησε τους λόγους για τους οποίους ο 9χρονος αδυνατεί να μεταβεί στο σχολείο του. Έχουμε κοντά ένα μήνα, από 1η Νοέμβρη. Δεν πάει το παιδί σχολείο γι' αυτό το λόγο. Δεν πάει, δεν περνάει αυτοκίνητο. Γιατί ο δρόμος έχει γλιτσάσει, έχει βγει γλίνα πάνω. Τον ξεχαλίκωσε το δρόμο και το παράτησε έτσι. Εκείνο που ζητάει η οικογένεια του 9χρονου Άγγελου Αρβανιτάκη είναι να επανέλθει η αγροτική οδό στην προτέρα κατάστασή τη, που ο δρόμος ήταν στρωμένος και χαλικωμένος, με αποτέλεσμα να μην δημιουργεί πρόβλημα στην πρόσβαση τόσο σε γεωταχή επιβατικά αυτοκίνητα, όσο και σε πεζούς που μπορεί να θελήσουν να διέλθουν το σημείο. Να στρώσουν με γκρέιτ να το περάσουν και να ρίξουν χαλίκι. Όπως ήταν ο δρόμος. Να φτιαχτεί ο δρόμος όπως ήταν. Δεν ζητάμε κάτι. Τους είχαμε ενημερώσει και στο Δήμαρχο και στις Περισσίες. Είπα να το φτιάξουμε. Ωραία. Το παιδί έχει απόλυτα δίκιο. Δεν μπορεί να πηγαίνει σχολείο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχω μιλήσει με τον Δήμαρχο. Είπε ότι ο Δήμαρχος θα στείλει τον εργολάβο και θα ρίξει χαλίκι. Είμαι στην αμονή. Ποδαρικό με νέες ανατιμήσεις και σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης αναμένεται να κάνει στη χώρα μας και το 2024 με τους πολίτες να πρέπει να σφίξουν κι άλλο το ζωνάρι. Αν και οι αυξήσεις θα είναι μικρότερες από αυτές που είχαμε στο σύνολο του 2023, θα επιδεινώσουν το πρόβλημα της ακρίβειας αφού οι μισθοί συντάξεις παραμένουν καθυλωμένοι. Ακρίβεια και ανατιμήσεις, αν και οι ποιότερες σε σχέση με φέτος, είναι οι πρώτοι μποναμάδες του 2024 προς τους καταναλωτές. Οι αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ υπολογίζεται ότι θα κινηθούν στο 4,5% στο σύνολο των προϊόντων, από 7,3% που ήταν το 2023. Αυτό σημαίνει πως αν και μικρότερες οι ανατιμήσεις, πάλι το καλάθι του νοικοκυριού θα γεμίζει με δυσκολία και με πολλές περικοπές. Δεν είναι απλά δύσκολα. Τα πράγματα σε πολλές περιπτώσεις οικογενειών που έχουν ένα χαμηλό εισόδημα, μικροσυνταξιούχοι ας πούμε, είναι αξεπέραστο πρόβλημα. Δηλαδή, 15 μηνών οι άνθρωποι μπορεί να φυτοζούν. Υπάρχουν οικογένειες που επιβιώνουν χειρότερα από ό,τι επιβιώνουν οι παίκτες στο Survivor. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πολύ μεγάλη ακρίβεια, εντάξει. Αλλά είναι απαράδεκτο αυτό. Φταίνε οι πλούσιοι. Τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Έχουν τόσα λεφτά και θέλουν κι άλλα να πάρουν από τους φτωχούς. Στα τρόφιμα που αντιπροσωπεύουν το 75% του καλαθιού των καταναλωτών, προβλέπεται ότι οι αυξήσεις των τιμών θα ανέλθουν στο 4,6% από 7,3% το 2023. Στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας θα είναι στο 4% από 7,2% τη φετινή χρονιά, ενώ η κατηγορία που θα εμφανίσει την υψηλότερη αύξηση θα είναι τα είδη νοικοκυριού, όπως καθαριστικά και απορρυπαντικά, όπου εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 7% από 9,2% το 2023. Το πρόβλημα που υπάρχει της ακρίβειας, που είναι γεγονός, θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει αύξηση στις συντάξεις που έχουμε να πάρουμε 12 χρόνια καμία αύξηση.
Έτσι, να κοιτάξουν τον εργαζόμενο, να κοιτάξουν τον συνταξιούχο, γιατί αλλιώς με την ακρίβεια που υπάρχει δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η ακρίβεια καλπάζει. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πια με τόσους χαμηλούς μισθούς, γιατί πληρώνουμε πολύ ακριβά όλα τα προϊόντα έναντι των Ευρωπαίων. Παρά τις νέες αυξήσεις, σαν και μικρότερες σε σύγκριση με το 2023, φαίνεται ότι το νέο έτος οριακά θα έχουμε και μια αύξηση στις ποσότητες τροφίμων που θα αγοράσουν οι καταναλωτές, και αυτό γιατί λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που θα συνεχιστούν, περισσότεροι πολίτες θα μείνουν σπίτι, θα μαγειρέψουν σπίτι, θα καταναλώσουν στο σπίτι, μειώνοντας τις εξόδους τους στα καταστήματα εστίασης. Την ίδια στιγμή, τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας φαίνεται να αποδίδουν, με τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μόνιμη μείωση τιμής να ξεπερνούν πλέον τα 1.100. Δεν πάει άλλο. Τα νοικοκυριά έχουν πέσει. Πρέπει τα σούπερ μάρκετ να ελεγχθούν. Το λένε, αλλά δεν το βλέπω. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι και ο κόσμος, αν δεν μπορεί, να επαναστατήσει. Όλα έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει στα ύψη. Δηλαδή, εντάξει, ένας άνθρωπος που παίρνει, φανταστείτε, 500 ευρώ σύνταξη, πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα έξοδα? Να παραμείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας, εκεί που τα πράγματα εξακολουθούν να μην είναι καθόλου καλά, αφού μέσα σε όλα τα προβλήματα και τις ανατιμήσεις παντού έρχεται να προσθεθεί και αυτό των χαμηλών μισθών. Η χώρα μας, μάλιστα, βρίσκεται στην τελευταία θέση με τους πιο χαμηλούς μισθούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους πολίτες για ακόμη μια φορά να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Βάρη χειμώνια διαρκεία στο πορτοφόλι των Ελλήνων, με τα επίσημα στοιχεία για τους μέσους ετήσιους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αποκαρδιωτικά. Η χώρα αναδεικνύεται ουραγός μεταξύ 27 κρατών μελών του μπλοκ, ευρισκόμενη χαμηλότερα ακόμη και από χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ. Όλα χάλια, μαύρα χάλια. Το έτος που πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μέση ετήσιοι μισθοί κυμαίνονταν από 73.642 ευρώ στην Ισλανδία μέχρι 24.067 ευρώ στην Ελλάδα. Η χώρα βρίσκεται στον πάτο της λίστας, πίσω από την Τσεχία, όπου ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 30.967 ευρώ. Θα έπρεπε, σύμφωνα με τις τιμές που έχουν γενικά όλα, θα έπρεπε να είναι αυξημένοι οι μισθοί. Ο μέσος μισθός στην Πορτογαλία φτάνει τα 29.540 ευρώ, στην Ουγγαρία τα 26.377 ευρώ και στη Σλοβακία τα 24.337 ευρώ. Όταν ο μισθός έχει 670 ο βασικός και πληρώνουμε 870 ρεύμα, τι θα κάνει ο κόσμος? Η συνολική οικονομία και η αγορά εργασίας εξακολουθεί να αγωνίζεται να ανακάμψει από την κρίση δημόσιου χρέους, με αποτέλεσμα η μέση μισθή και η κατώτατη μισθή να είναι πολύ χαμηλότερη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έπαιρνε 600 ευρώ, τα οποία κόψαν τα 2.640 και παίρνουν τα 440. Μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με αυτά τα χρήματα? Το μέσο όριο κόστος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη Eurostat, ήταν 30 ευρώ και 50 λεπτά. Ο μέσος ετήσιος μισθός για τους άγαμους υπαλλήλους χωρίς παιδιά 26.136 ευρώ και τα ζευγάρια εργαζομένων με δύο παιδιά κατά μέσο όρο 55.573 ευρώ ετησίως. Φυσικά όλα πάνω, οι μισθοί και τα μεροκάματα κάτω. Όχι μόνο στάσιμα κάτω. Στην Ελλάδα δουλεύουμε περισσότερο και πληρωνόμαστε λιγότερο. Το 2022 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εργαζόμενοι από 20 έως και 64 ετών εργάζονταν κατά μέσο όρο 37,5 ώρες την εβδομάδα. Οι μέσες συνήθεις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα διαφέρουν, με τη μεγαλύτερη εβδομάδα εργασίας να συναντάται στην Ελλάδα, όπου οι εργαζόμενοι φτάνουν και τις 41 ώρες. Α, δούμε τι θα γίνει, ο Θεός βοηθός. Αν και οι Έλληνες έχουν χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, πληρώνουν ακριβότερα βασικά προϊόντα από ότι οι πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Από το βρεφικό γάλα μέχρι τις πάνες, ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει ακριβότερα, έχοντας τη μισή ή και το 1/3 της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων. Είναι η ίδια τιμή με δολάρια Αυστραλίας με ευρώ, που είναι πολύ ακριβά, πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, από ό,τι βλέπουμε, το ημερομίσθο που παίρνουν εδώ πέρα είναι ακριβά. Έχει υποβαθμιστεί η συντάξη, η μισθή, αυτά που παίρνουμε έχουν υποδιπλασιαστεί. Η αξία τους, η αγοραστική, είναι κάτω από 50%. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει το πρόβλημα, ανοίγοντας τον χώρο των προστίμων σε πολυεθνικές εταιρείες στις αρχές Νοεμβρίου και μέτρα για μόνιμη μείωση τιμής. Ωστόσο, οι τιμές στο καλάθι του νοικοκυριού δεν έχουν αποκλιμακωθεί ακόμη ουσιαστικά. Το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στη στέγη συνεχίζει και μάλιστα με μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί επισημαίνεται η ανάγκη αναβάθμισης του δικτύου, πέρα από τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αγορά των φωτοβολταϊκών, όπως αυξημένο κόστος των υλικών. Το μεγαλύτερο, μάλιστα, ζήτημα είναι το κορεσμένο δίκτυο. Δεν είναι μόνο τωρινό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζει
αντιμετωπίζει μόνο η χώρα μας αυτό, αλλά συνολικά η Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο είναι επιτακτική η ανάγκη των έργων αποθήκευσης ενέργειας. Η ανάγκη αναβάθμισης του δικτύου επισημαίνεται από το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τα φωτοβολταϊκά συστέγια στον οικιακό τομέα. Το ίδιο ενδιαφέρον θα εκδηλωθεί, όπως λένε οι ειδικοί, για τις επιχειρήσεις, αλλά και το πρόγραμμα που επεξεργάζεται το Υπουργείο θα ξεκινήσει, όπως φαίνεται, από τη νέα χρονιά. Το πρόγραμμα συνεχίζεται. Υπάρχει ενδιαφέρον από το κοινό και τον κόσμο. Το πρόγραμμα αυτό αφορά μόνο ιδιώτες και δίνει μια επιδότηση να βάλει ο κάθε καταναλωτής στο σπίτι του. Είναι μόνο για οικίες. Φωτοβολταϊκά, ώστε να μειώσει το λογαριασμό ρεύματος. Τα φωτοβολταϊκά που θα βάλει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα είναι αυτοπαραγωγής αυτοκατανάλωσης, δηλαδή net metering. Δεν το πουλάει το ρεύμα. Το ρεύμα το αυτοπαράγει, το αυτοκαταναλώνει και μειώνει το λογαριασμό του. Το πρόγραμμα, για να μπει κάποιος μέσα, υποχρεωτικά πρέπει να βάλει και μια μπαταρία λιθίου, βάζουμε, νέας τεχνολογίας, η οποία επιδοτείται 90% με 100% η μπαταρία, ανάλογα το εισόδημα. Και η μπαταρία αυτή του αποθηκεύει ενέργεια που έχει περίσσευμα την ημέρα πολλές φορές. Κάποιες μέρες έχουμε μεγάλη παραγωγή την ημέρα, αλλά δεν έχουμε την αντίστοιχη κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι μικρότερη πολλές φορές από την παραγωγή και το κρατάει το περίσσευμα μέσα ώστε να μπορεί να το καταναλώσει το βράδυ. Έτσι γίνεται κάθε καταναλωτής ενεργειακά αυτάρκης και έχει δραστικά μειωμένους λογαριασμούς, γιατί πλέον δεν πληρώνει κιλοβατόρες. Με την μπαταρία μειώνονται και τα τέλη χρήσης μεταφοράς και δικτύου, τα τέλη που σου βάζουν πρόσθετα πάνω στην κιλοβατόρα ή στο λογαριασμό. Υπάρχει κιλοβατόρα, υπάρχουν και τα τέλη μεταφοράς και δικτύου. Αυτά μειώνονται δραστικά με την μπαταρία. Πέρα από τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αγορά των φωτοβολταϊκών, όπως το αυξημένο κόστος των υλικών, το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το κορεσμένο δίκτυο. Δεν είναι μόνο το ρινό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζει μόνο η χώρα μας, αλλά συνολικά η Ευρώπη, και γι' αυτό το λόγο είναι επιτακτική ανάγκη των έργων αποθήκευσης ενέργειας. Είναι ένα ζήτημα αρκετά σοβαρό, καθώς για πολλές ημέρες η παραγόμενη ενέργεια ξεπερνάει τη ζήτηση. Υπάρχει ενδιαφέρον, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, λένε, μέχρι να τελειώσουν τα χρήματα. Προχωράει, εντάξει, καινούριο πρόγραμμα είναι, έχουμε λίγο καθυστερήσεις, ας πούμε, αλλά προχωράει κανονικά, δηλαδή γίνονται συνθέσεις. Αφορά όλους τους πολίτες. Όλους τους πολίτες που έχουν οικιακό ρολόι και, και μπορεί φυσικά και έχουν δικαίωμα να βάλουν φωτοβολταϊκά, να τους ανήκει, να έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου, διότι αν είσαι νοικιαστής, πρέπει να σου παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης. Αν είσαι ιδιοκτήτης, μπορείς. Δηλαδή να έχεις λογαριασμό ρεύματος στο όνομά σου και δικαίωμα χρήσης της ταράτσας ή της σκεπής ή του εισαυλής, γιατί μπαίνει και σε αυλές. Τα επόμενα χρόνια, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν νέα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνουν και φωτοβολταϊκά συστέγες. Πάντως, σύμφωνα με καταγγελίες, αυτή τη στιγμή υπάρχουν καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις του προγράμματος για τα φωτοβολταϊκά στέγη. Σε 8 ώρα προκαλούν τα αποτελέσματα της έρευνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, στην οποία δείχνει την περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδόν το 1 τρίτο των γυναικών να έχει υποστεί κάποια μορφή έμφυλη βία. Τα φαινόμενα έχουν αυξηθεί επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια, όπως και οι καταγγελίες γυναικών στα ειδικά κέντρα. Οι ειδικοί προσπαθούν πλέον να σπάσουν το ταμπού και οι πόρτες να είναι ανοιχτές, ώστε οι γυναίκες που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας σε μικρές κοινωνίες να μπορούν να προχωρούν σε καταγγελίες. Η έμφυλη βία είναι μια μάστιγα που εξαπλώνεται στην ελληνική κοινωνία. Απόδειξη, ο αυξανόμενος αριθμός των γυναικοκτονιών. Για να πάρει μια γυναίκα την απόφαση να σπάσει τον κύκλο της βίας και να απεγκλωβιστεί από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, χρειάζεται στήριξη. Εννοείται υπάρχουν αρκετά περιστατικά βίας και κάποια από αυτά φτάνουν και στο κέντρο μας. Βέβαια, το κέντρο μας δρά υποστηρικτικά. Εμείς προσπαθούμε όχι να πούμε στις γυναίκες τι να κάνουν, δηλαδή να τις χειραγωγήσουμε, αλλά να τους δώσουμε εναλλακτικές και να τις ενθαρρύνουμε και να τις υποστηρίξουμε στην κατεύθυνση οι ίδιες να απευθυνθούν στους φορείς και στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής, όπως είναι η αστυνομία, πολύ σημαντικό για να καταγγείλουν το περιστατικό, αλλά και το νοσοκομείο αν χρειαστεί. Τα στοιχεία για την Ελλάδα ομολογούν ότι το 25% των γυναικών έχει υποστεί σωματική ή και σεξουαλική βία από νυν είτε ως σύντροφο ή από άλλο πρόσωπο από την ηλικία των 15 ετών και άνω. Ωστόσο, μόλις το 14% αυτών καταγγέλουν στην αστυνομία το πιο σοβαρό περιστατικό βίας από στενό σύντροφο. Σοκαριστικά και τα στοιχεία της εν εξελίξη έρευνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για τα περιστατικά που καταγράφονται στην Πελοπόννησο. Πραγματικά τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, σχεδόν το 1 τρίτο, δηλαδή 25-30% των γυναικών, έχουν υποστεί κάποια μορφή έμφυλη βία.
Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο με την έννοια ότι μια γυναίκα τώρα μπορεί να μην είναι, αύριο όμως μπορεί να γίνει. Να είναι δηλαδή θύμα έμφυλης βίας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η αυστηροποίηση των ποινών για τη βία κατά των γυναικών συμβάλλει στην εξάλληψή της. Το σχέδιο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης πλέον υπάρχει μια αυστηροποίηση των ποινών, άρα είμαστε βέβαιοι πλέον ότι κάποιος θα το σκέφτεται πάρα πολύ καλά πριν προσπαθήσει να κάνει μια μορφή βίας. Ο Γαρδίκας είπε στα μέσα του περασμένου αιώνα ότι η βία και τα ναρκωτικά θα είναι οι αιτίες των περισσότερων εγκλημάτων για τα χρόνια που έρχονται. Χωρίς να κάνει κάποια ειδική αναφορά στην έμφυλη βία, αλλά φαίνεται ότι ο χρόνος των δικαιών. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιστοποίηση και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η διαδικασία όλη αυτή είναι απολύτως μυστική. Ο αστυνομικός είναι υποχρεωμένος να τηρεί την αιχμήθεια. Ποτέ δεν μπορεί να αποκαλύψει ούτε τα ονόματα του δράστη, ούτε και του θύματος. Ποτέ δεν πρέπει να αποκαλύψει τη διεύθυνση που θα έχει μετικήσει προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθούμε μέχρι το Πανόπουλο του Ηλίας, που ανήκει στον ιστορικό Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, μέσα από το διπορικό της τηλεόρασης ΣΟΡΤ. Ένα χωριό που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 590 μέτρων περίπου, στο οροπέδιο της Κάπελης, κοντά στις νότιες υπόρειες του Σκεδοβονίου, διασχίζει την επαρχιακή οδό 111 Πατρών Τρυπόλεως και απέχει 41 χιλιόμετρα από την Αρχαία Ολυμπία, 39 από τον Πύργο, 60 από την Πάτρα και 109 από την Τρίπολη. Οι κατοικοί της περιοχής μιλούν στην καμερά μας και εκθέτουν τα πολλά προβλήματα της τοπικής κοινότητας. Η πολιτεία δεν έχει κοιτάξει καθόλου για μας. Το Πανόπουλο είναι το κέντρο της ορεινής Ηλίας με πολλές επιχειρήσεις και κόσμο να περνά από εκεί. Ανήκει στον ιστορικό Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας, με ελπίδα των κατοίκων κάποια στιγμή να δημιουργηθεί ξανά ένας αμυγός ορεινός Δήμος με έδρα το Πανόπουλο. Πάγεται στη Δημοτική Ενότητα Ελασίωνος και είναι χτισμένο σε υψόμετρο 590 μέτρων περίπου στο οροπέδιο της Κάπελης, κοντά στις νότιες υπόρειες του Σκεδοβονίου, ενώ γειτνιάζει με το παρακείμενο παιδινό δρυο δάσος της Φολόης. Το χωριό διασχίζει την λεγόμενη επαρχιακή οδό 111 Πατρών Τρυπόλεως και απέχει 41 χιλιόμετρα από την Αρχαία Ολυμπία, 39 από τον Πύργο, 60 από την Πάτρα και 109 από την Τρίπολη. Στους 120 κατοίκους, 130, αλλά η καθημερινότητα, αν περάσετε από εκεί, είναι, διασουρίζει την ημέρα και τη νύχτα γύρω στα 1000 άτομα από τα γύρω χωριά, λόγω της ανάγκης που έρχονται για τις αγορές τους, για τα βενζινάδικα, για τις πρώτες ανάγκες του κόσμου. Ο μόνιμος πληθυσμός του χωριού είναι, είμαστε μαζί με του Πανόπουλου, μειχτή, είναι τώρα να είναι κανένα 600 άτομα. Τα δύο χωριά. Όπως κάθε κοινότητα, έτσι και αυτή με το πέρασμα των χρόνων αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα. Η εγκατάλειψη της επαρχίας και η συγκέντρωση στα αστικά κέντρα δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον πληθυσμό της κοινότητας, η οποία ήταν από τις πιο πυκνοκατοικημένες στο νομό και τα τελευταία χρόνια έχει συρρυκνωθεί δραματικά. Οι κατοικοί της κοινότητας κατά κύριο λόγο απασχολούνται επαγγελματικά με την κτηνοτροφία αλλά και τη γεωργία. Μάλιστα, πολλάκι ξεφέρασαν και τον προβληματισμό τους με την κατάσταση που βιώνουν τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας. Προβλήματα πολλά εδώ. Να κάνουμε. Ανθρώποι δεν υπάρχουν εδώ. Πρόβλημα υπάρχει στην αγροτική οδοποιία, πρόβλημα υπάρχουν στα ρεύματα, πρόβλημα υπάρχει στο νερό με τον κόσμο, πρόβλημα υπάρχει που ο άλλος ποτίζει με το νερό και εγώ δεν έχω να πιω. Το μέρος διαθέτει ιατρείο και 3 φορές την εβδομάδα ιατρό, ενώ δεν υπάρχει επαρκής εξοπλισμός. Βασικό αίτημα όλων είναι να γίνουν τα απαιτούμενα έργα ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των δρόμων αυτών και να μπορούν οι πολίτες να πηγαίνουν με ασφάλεια στις ιδιοκτησίες τους αλλά και στα ζώα τους. Παράλληλα, ζητούν την κατασκευή στηρίγματος του συνδετηρίου δρόμου Πανόπουλου Κακοταρίου, όπως και η ολοκλήρωση του ημιτελούς δρόμου Κακοταρίου Κρυόβρησης που έχει δημοπρατηθεί και καθυστερεί χωρίς ιδεολογία, αλλά και η διαπλάτινση και η ασφαλτόστρωση του συνδετηρίου Πανόπουλου Κλειδιά από τη θέση Ζηρέικα μήκους 5 χιλιόμετρων. Ρίξανε 20 μέτρα μπετό και μετά το αφήσανε. Και μετά τις εκλογές σηκωθήκαν και φύγανε τα μηχανήματα και ο κόσμος, αν βρέξει τώρα, θα αποκλειστεί του Κακοτάρι. Κοντές αποστάσεις. Τα έχει πάρει ο εργολάβος το έργο, μας έχει πει. Κολλάει στο Δήμο, μας είπε ο εργολάβος. Του είπε στον πρόεδρο της Κρυόβρησης θα γίνει το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο πήγαμε στο Νοέμβριο και. Ενώ το έργο πρέπει να δουλευτεί, να γίνει το έργο, ξεπερετεί όλη την ορεινή ίδια. Με θέμα με τα στραγιχτικά, τα νερά, όταν άμα βρέξει πολύ κάποια σπίτια τα οποία θα
θα το πάθουμε σαν τη Λάρισα. Πλέον σημαντικότερο θέμα για τους κατοίκους της περιοχής είναι η απομάκρυνση των χωματερών που βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις από την κοινότητα από Άσε. Εγκαταλείψαμε την πηγή, τα ποτισικά μας, είχαμε κοράπια ποτισικά που κάνουμε. Τα παρατήσαμε. Όπου και αν πεφυθούμε, τα έχουμε πει και στο παρελθόν και με πρώην δήμαρχο τα σκουπίδια, τίποτα δεν έχει γίνει. Καμία ενέργεια. Μακάρι να βρεθεί κάποια λύση. Σκουπίδια. Δεν υπάρχει προσβασιμότητα στους κατοίκους τα οποία να μπορούν να πάνε στα κτήματά τους, στις ελιές τους. Ο άνθρωπος εδώ μένει εδώ από κάτω. Ο δρόμος είναι, έχει σπάσει τα μάξι του. Η ορεινή ηλία εδώ, εδώ πρέπει να γίνει τα φαράγγια, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Να αξιοποιήσουμε και εμείς την περιοχή, να κρατήσουμε τους νέους εδώ. Συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε εν ώψη της έναρξης του Φεστιβάλ Ολυμπίας για παιδιά και νέους, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 2 έως 9 Δεκεμβρίου 2023 στην Ηλία. Συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού Νίκος Κοροβέζης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Δημήτρης Πύρου και ο Αναπληρωτής Καλλιτεχνικός Διευθυντής Παντελής Παντελόγλου. Η υπευθυνή δημοσιότητας και επικοινωνίας της ενδιάμεσης υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος Δυτικής Ελλάδας Σταυρούλα Δαμοπούλου, αλλά και ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Φεστιβάλ, Χρήστος Κωνσταντόπουλος. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο πλούσιο πρόγραμμα ταινιών, δράσεων και εκδηλώσεων της φετινής διοργάνωσης, στα πολλά ωφέλη για τους συμμετέχοντες και την περιοχή, στις κοινοδομίες αλλά και στην καινούργια συνεργασία με την διαχειριστική αρχή, η οποία ουσιαστικά έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εξακτίνωση των δράσεων του Φεστιβάλ. Σημαντικές εξελίξεις για το μεγάλο έργο ανάπλασης του ΑΣΟΑ προαναγγέλθηκαν μετρώντας αντίστροφα για την τελετή έναρξης του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, αλλά και της 23ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Κάμερα Ζιζάνιο, οι οποίες και θα ανακοινωθούν το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023 στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων του Πύργου. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και η Κάμερα Ζιζάνιο δίνουν τροφή για σκέψη και προβληματισμό, καθώς καταπιανώνται με θέματα που απασχολούν τους νέους και συνολικά την κοινωνία με παγκόσμιο χαρακτήρα και αντίκτυπο, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου για παιδιά και για νέους είναι έτοιμο να ανοίξει τις πόρτες του για να φιλοξενήσει παιδιά και νέους εφήβους όχι μόνο από την Ηλία αλλά και από όλη την Ελλάδα. Είναι έτοιμο να μοιραστεί με όλους μας το πλούσιο πρόγραμμά του. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού Νίκος Κοροβέζης συμπλήρωσε πως πέραν της κουλτούρας που δημιουργεί και της σημαντικής πολιτιστικής διάστασης που έχει, το φεστιβάλ ενισχύει σημαντικά και τον τομέα του τουρισμού. Γεμάτα ξενοδοχεία, μαγαζιά εστίασης να δουλεύουν, παιδιά να απασχολούνται και να μας γεμίζουν δημιουργικότητα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ίσως κέρδος που έχουμε για το μέλλον του τόπου μας. Η στήριξη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όσον αφορά το φεστιβάλ είναι δεδομένη και έμπρακτη κάθε χρόνο. Ο κύριος Πύρου επεσήμανε ακόμα ότι είναι σπουδαία η φυσική παρουσία επαγγελματιών του κινηματογράφου και εν προκειμένου είναι το μόνο φεστιβάλ στον κόσμο που έχει και την φυσική παρουσία εφήβων από όλη την Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό η Ηλία να μετατρέπεται σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό πλατό. Μα φέτος έχουμε 80 μαθητές από 12 ευρωπαϊκές χώρες που έρχονται με μια κάμερα στα χέρια και ξεκινούν από μια ιδέα που φέτος στηρίζεται με την ευκαιρία της επετείου των 140 χρόνων από τη γέννηση του Νίκου Καζαντζάκη, φτάσε όπου δεν μπορείς. Πάνω σε αυτή την ιδέα θα δουλέψουν 80 έφηβοι, ξεκινώντας από την ιδέα, από την επεξεργασία του σεναρίου και από το γύρισμα ταινιών εδώ, στην περιοχή. Θα γυριστούν 10-12 ταινίες από τα ίδια τα παιδιά. Αυτές οι ταινίες, μέσω του τρόπου που ξέρετε πώς επικοινωνούν οι νέοι σήμερα μεταξύ τους και τι σημαίνει social media κτλ., θα τα δουν χιλιάδες άνθρωποι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αν θέλαμε να πληρώσουμε διαφήμιση για τέτοια προβολή, τα ποσά είναι ασύλληπτα. Ας σκεφτούμε λοιπόν και αυτή την διάσταση του ζητήματος. Για μια Ευρώπη χωρίς σύνορα. Μια φράση πάρα πολύ σημαντική για το πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδος, μιας και ένας από τους κύριους στόχους της πολιτικής συνοχής για το 2021-2027 και για το ΕΣΠΑ είναι μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Τα παιδιά και οι νέοι ήταν
είναι και θα είναι πάντοτε πρωταγωνιστές σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του ΕΣΠΑ στη Δυτική Ελλάδα. Την οπτική παρουσίαση του προγράμματος έκανε ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κ. Παντελόγλου, εξηγώντας πως το 26ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας έχει 4 διαγωνιστικά προγράμματα με 73 ταινίες από 40 χώρες που δίνουν μια γκάμα στις φετινής παραγωγής ταινίων για παιδιά από όλο τον κόσμο. Είναι μια πυκνή εβδομάδα, είναι πολύ δύσκολο να τα καταγράψει κανείς όλα, να τα συνοψίσει κανείς όλα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όμως να έχουμε κατά νου ότι το φεστιβάλ δεν είναι εδώ για μια εβδομάδα, αλλά είναι εδώ για όλο τον χρόνο, κατά τον τρόπο που μπορεί, ανάλογα και με τις δυνατότητες που έχει. Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να περάσουμε να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο με την βοήθεια της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews. Ξεκίνησαν και πάλι οι σφοδρές μάχες και οι αεροπορικές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς δεν παρήχε νέο κατάλογο ομήρων που θα απελευθερωθούν, ενώ σημειώνει πως εκτόξευσε ρουκέτες πριν από τη λήξη της εκεχηρίας. Η Χαμάς απαντά πως το Τελ Αβίβ αρνήθηκε την προσφορά για την απελευθέρωση ομήρων, καθώς και την επιστροφή των σωρών μιας οικογένειας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων που βρίσκονται υποκράτηση. Ακόμη, οι αρχές της Γάζας ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 100 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σκοτώθηκαν στη Ράφα εξαιτίας αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ σε κατοικημένες περιοχές. Η Κύπρος συμφώνησε με τη Σεύρον για τον τρόπο ανάπτυξης του κοιτάσματος φυσικού αερίου Αφροδίτη, σύμφωνα με το Associated Press αλλά και κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Το κοίτασμα εκτιμάται ότι περιέχει 4,2 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου. Η Σεύρον ήθελε να στείλει το φυσικό αέριο στην Αίγυπτο μέσω αγωγού, αλλά η Κύπρος διεκδικούσε να επεξεργαστεί σε πλωτή εγκατάσταση παραγωγής, γιατί θα ήταν πιο υποφελές από οικονομική άποψη για την κυπριακή κυβέρνηση και θα πρόσφερε μεγαλύτερη ευελιξία στον εφοδιασμό και άλλων αγορών. Στόχος είναι η εξαγωγή από το κοίτασμα να ξεκινήσει το αργότερο μέχρι το τέλος του 2027. Μία νέα έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας των ΗΕ υποστηρίζει ότι το AIDS μπορεί να τερματιστεί ως απειλή για την δημόσια υγεία ως το 2030, αλλά μόνο αν χρηματοδοτηθούν οι πληττόμενες κοινότητες στην πρώτη γραμμή και αρθούν τα εμπόδια που υπάρχουν. Η έκθεση δημοσιεύθηκε με την αφορμή της Παγκόσμιας ημέρας κατά του AIDS, όπως έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η 1η Δεκεμβρίου. 31 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ήταν φορείς του ιού HIV το 2022. Στην Ελλάδα, τους πρώτους 10 μήνες του τρέχοντος έτους παρουσιάστηκαν 531 νέες διαγνώσεις, δηλαδή καταγράφεται μικρή αύξηση στα νέα κρούσματα σε σχέση με τα 4 προηγούμενα έτη. Δεκάδες μικρά αμφίβια και ερπετά όπως βατράχια, φίδια, χαμελέοντες, χελώνες και άλλα σπάνια και διεθνώς προστατευόμενα είδη εντοπίστηκαν στις αποσκευές επιβάτης στο αεροδρόμιο της Λίμα στο Περού. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, πάνω από 160 εξωτικά είδη είχαν στριμωχτεί σε άθλιες συνθήκες στις αποσκευές του επιβάτη που τα έφερε από την Ασία. 4 από αυτά βρέθηκαν νεκρά. Η συνολική τους αξία υπολογίζεται σε 60.000 δολάρια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.